Μιχάλη, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα θα έλεγα, είχαμε αρκετές θετικές δηλώσεις από πλευράς Ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και ηγετών σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Η μοναδική παραφωνία ή εν πάση περιπτώσει η πιο έντονη παραφωνία σε όλα αυτά ήταν τα όσα είπε και σήμερα ο κύριος Ντάισενμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα πέραν όλων των άλλων είναι και συλλέκτης παραπώνων υπουργών της οικονομικών της Ευρωζώνης, για τους οποίους μάλιστα είπε ότι έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους. Ποια είναι η εικόνα που έχει για αυτό το θέμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Ωραία, καλησπέρα. Το Ταμείο δεν μοιράζεται τις ανησυχίες των Ευρωπαίων για την Ελλάδα και τονίζει ότι θεωρεί πως η χώρα μας έχει κάνει ήδη πάρα πολλά. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ταμείου, ο κύριος Τζέρι Ράις, τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να καλύψει με τα αποθέματα της τα έξοδα του κράτους και τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα μέχρι και το Φεβρουάριο. Μάλιστα, η ψηλά ιστάμενη πηγή με την οποία μίλησα σήμερα υπενθύμισε στους Ευρωπαίους τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ελλάδας, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν σε χαρτί. Πρέπει να τις υλοποιήσουν, τόνισε στο ΜΕΚΑ. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι η αποστολή του Ταμείου από τον κύριο Τόμψεν θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 10 του μήνα, με την ελπίδα ότι αυτή η τέταρτη επίσκεψη θα είναι και η τελική για την πέμπτη επιθεώρηση. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ταμείου αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούσαν τον χρόνο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκταμείευση της δόσης και σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, αν και θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβουν να αποφασίσουν πριν τα Χριστούγεννα, αυτό αυτή τη στιγμή είναι ένα απομακρυσμένο γεγονός. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου, ο κ. Ράις, πρόσθεσε, Όλγα, ότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει θέμα χρηματοδότησης και ότι διαθέτει αποθέματα, όπως είπαμε, και τους επόμενους μήνες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα μπορεί να τα βγάλει πέρα και χωρίς δανεικά, όπως είπε χαρακτηριστικά Όλγα.